Ήταν θλιβερό, ήταν στενάχωρο. Γράφανε κάμερε μοντάζ για βάλτε ναι, που γέλαγε. Ήμουν έτσι, γιατί προσπαθούσα να κλάψω για να σου δείξω πόσο πολύ στεναχωρήθηκα. Όπω μετά το σεξ μα, λοιπόν, για γράψα. Εγώ δεν θέλω να το κάνω με το επεισόδιο. Για τα views τα κάνουμε. Θα πληρώσαμε γι' αυτό. Να πάρω τον πατέρα σου να ζητήσω δανεικά. Βγάζει το καπέλο σου και μένει έτσι για το υπόλοιπο γύρισμα. Θέλω να ξεκινήσω αυτό το επεισόδιο. I'm sick. Πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι φέτος θα κλείσω και τα 32, οπότε θα με δεχτείτε με το τσαγάκι. Είναι λοιπόν το πάρε τηλέφωνο των. Είμαι η Άμι Γιάμι, είμαι η αγαπημένη σου hostess. Σημερινός μου καλεσμένος, ο άνθρωπος που έκανα γνωστό στο YouTube. Σήμερα κράζουμε ανθρώπους που έκανα διάσημο στο YouTube. Τι? Κώστας Μαλιώτης Σόλας! Λοιπόν, όλα αυτά τα καραγκιουζιλίκια για 120.000 views. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή μου, δεν έχει γράψει 2 χρόνια. Επίσης, το επεισόδιο με τα περισσότερα views είναι αυτό που έχω έρθει εγώ. Τι, γι' αυτό πήρες βραβείο. Λάθος. Μαλιάτσης Roasting YouTube Show Best Use of Storytelling. Most Innovative Use of YouTube Creators and Influencers. Σιγά τα innovative, τι είπε. Όσο ο Κώστας φλεξάρει τα βραβεία του, εσύ δεν ξεχνάς να κάνεις subscribe στο κανάλι του Σίγιου, γιατί έρχονται περισσότερα βίντεο, περισσότεροι καλεσμένοι που θα βασανιστούν, περισσότεροι καλεσμένοι που δεν θέλουν να είναι εδώ, όπως ο Κώστας Μαλιάτσης Άλλας. Άφησέ μας, λέει, ένα σχόλιο σε αυτό εδώ το βίντεο. Ποιο ήταν το αγαπημένο σου Μαλιάτσης Roasting επεισόδιο? Εννοείται ότι ήταν το δικό μου. Έτσι, για να πάρει περισσότερα views το Μαλιάτσης Roasting, γιατί έχει κολλήσει. Λοιπόν, άκου. Σε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, εγώ θα σου βάζω challenge. Για κάθε challenge που επιτυγχάνεις, θα παίρνεις 1 GB τουλάχιστον. Θα τα παίρνουν οι fans σου, γι' αυτό φρόντισε να τα κάνεις πολλά, γιατί μπορούν να γίνουν άπειρα, μπορούν να δεκαπλασιαστούν. Έχεις δικαίωμα για ένα πάσο. Το πάσο τι είναι, το φοιτητικό? Όχι, έχεις δικαίωμα για πάσο τύπου δεν το κάνω γιατί είμαι κότα. Και άμα κάποιο challenge το δοκιμάσει, αλλά δεν επιτύχει, έχεις τιμωρία. Η οποία είναι unpassable. Ξέρω ότι γενικά το παίζεις rapper. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Εννοώ τις φάσεις. Όταν ήμουν και εγώ πιτσιρίκα, με αυτά με έριξες, μου έλεγες. Ακούω αυτό το rap, το τραγούδι είναι πολύ καλό. Αχ, ποιο ήταν. Πω, έχει πολύ δίκιο. Συνέχισε, έλα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνεις το δικό σου freestyle. Όχι εδώ όμως. Πού? Live στο Instagram. Τώρα. Πάμε. Για όσους είστε εδώ, γράψτε μου λέξεις στο chat για να κάνω freestyle. Γράψτε μου 2 λεπτά λέξεις. Λέξεις, random λέξεις για να κάνω freestyle. Αφήστε τις καρδιές τώρα, είναι σημαντικό. Πάμε, λέξεις, random, πάμε. Καλησπέρα, θέλω το νη σου όλη μέρα. Καλησπέρα, γαβλιάρι, τίποτα δε σε έχει πάρει. Πότε θα έρθετε, Ηράκλειο, ρε, είσαι τελείως ρεμπεσκέ. Φίλε μου, στα αρχίδια μας, λέει ο Σάκης ο Καρπάς, αλλά είναι χαλβάς, σιδέρι τι άλλα, πεπόνι, σε βαράω με αμόνι, κουνουπίδι, τσίμπα καρμπελάκο, ένα αρχίδι, μύτη σου είναι σαν πριονίδι, ανανάς κεράσι, μίλκο κεράσι, άμα το φας θα σε πιάσει, ρυθμός 949, όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ, ζαμπονό, πτυρόπιτα, θα χεστείς πάνω σου εσύ, κοπελιά που το γράφεις, μπέργκερ. Τι γράφει? Του μποφλό. Του μποφλό βάζω στον πάτο και τρέχω εγώ. Πεοζέουλας έχω γιατί δεν ξέρω, έχω άγχος. Τζατζικόνι. Με χαμάει ο Καρπάς. Κι αν φύκια δεν θες να φας. Με έχει πάει σερπατίνα. Θέλω την παλετίνα ειδική γιατί ζωγραφική. Πιτόγυρο. Τσέκαρε μαν. Γιο. Πατσα. Οκ, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλύτεροι. Μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Ήταν θλιβερό. Ήταν στενάχρονο. Αφού σου είδα ότι γέλαγες, γιατί δεν φλάκες. Όχι, προσπαθούσα να βάλω τα κλάματα. Θα κάνεις 50 στροφές γύρω από τον εαυτό σου και στη συνέχεια θα παίξουμε ταυτόχρονα με 2 μπασκετάκια. Όποιος βάλει πρώτος 3 θα νικήσει. Εγώ χωρίς στροφές, εσύ με 50 στροφές. Ωραίο είναι. Πρέπει να τα βάλω εγώ σε εσένα και σε μένα. Αλλά εσύ θα κάνεις 50. Λοιπόν. Πάμε, 50 στροφές. Μία. Στροφές όμως. Δύο. Τρεις. Μα λέγανε ζαλιστικά, εσύ τρίτη. Τέσσερις. Πιο γρήγορα, μωρέ, αγκούρο. 8, εσύ είσαι αγκούρο. 35. Ρε, το βλέπετε ότι δεν είναι στροφή αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά τι είναι, μωρή βλαμμένη. Ρε φίλε, μπορείς να γυρίσεις λίγο πιο γρήγορα. Όχι, προφανώς. 49. 50. Ο γάμο το σπίτι. Έχει βάλει... Κάτσε, μαλάκα, θα φύγω. Περίμενε.
Μείνε! Άνοιξε το στόμα. Μπορεί να με κουνιέσαι. Α, δεν κουνιέσαι, εγώ κουνιέμαι. Άμα το καρφώσω, δεν το κούμπω και ξαπλώσω. Λέγα κάτσε τώρα για τα φύγει ο μετέο εδώ, πώ είναι, ρε. Συγγνώμη, ρε φίλα, πέτυχε να πάρει γιγαμπάιτ για τον κόσμο. Για τον Μπούτσο Σάλεν. Τιμωρία, επειδή δεν το κατάφερα να τα βάλω. Ναι, δεν έκανε το challenge. Το έκανα. Και ξέρεις, είναι θλιβερό. Είναι εύκολα γκίγκ. Συγγνώμη, μου είπατε εδώ πέρα, βάλτε το μοντάζ να παίξει. Μου είπατε ότι τρως τιμωρία άμα δεν το κάνεις μετά το πάσο. Στο είπα, αν το κάνεις ανεπιτυχώς, μ' ακούς τον μιλάω. Όχι, γιατί ξέρεις τι έχει το νου σου να πεις τη μαλακία σου. Μια ζωή έτσι έκανε. Έλα. Είναι ένα random ψάρι. Μια χαρά είναι. Ωραία, και το ζουμάκι πιες. Τι έχεις πάθει με το ζουμάκι? Δεν είχες τέτοια προβλήματα εσύ? Μαλάκα, γαμάτο είναι. Ωραία, το φάω όλο. Όλο. Ναι, όλο θα το φάω, μαλάκα, σήμερα. Τόσα χρόνια δεν έτρωγα. Γαμάτο είναι. Εντάξει, εγώ συχάθηκα. Φτάνει. Φάτω, άμα θες να τελειώνουμε. Ναι, έχει πάρει τα αρχίδια μου. Τι να πω, πόσα παίρνουν αυτά τα παιδιά και τη ρέγκα? Δεν παίρνουν τίποτα. Έχει κι άλλο. Ναι. Μαλάκα, τι έχει κι άλλο. Μαλάκα, γι' αυτό δεν βλέπει κανείς τα βίντεο, μαγκές. Δεν έχεις μαζέψει ένα gigabyte. Και επειδή δεν έχω μαζέψει ακόμα. Ποιος έδωσε 600? Ποιος έδωσε 600, τι βάλετε τον αναπνέει? Το επόμενο challenge λοιπόν είναι ότι παίρνεις τηλέφωνο την κοπέλα σου και της λες ότι παρόλο που έχετε δύο γατιά, ξύπνησε σήμερα και θες να υιοθετήσετε ένα σκυλάκι μεγάλο, να φτάσει τα 30 κιλά και ότι θα βρείτε από την άκρη και ότι τα γατιά δεν θα έχουν πρόβλημα και ότι αν ψήνετε. Και αν είναι οκ. Okay. Ωραία, δεν το σηκώνει, περίμενε. Αν σε πάρει πίσω. Το έχω δυνατό. Έχει δυνατό το κινητό σου. Ναι. Αν σε πάρει πίσω, με το που σε πάρει, μπαίνει σε αυτό το mood όμως. Σκυλάκι. Έχουμε αυτά τα δύο αυγά. Το ένα είναι βραστό, το άλλο δεν είναι. Θα πρέπει να σπάσεις ένα από τα δύο αυγά στο κεφάλι σου. Δεν υπάρχει θάνατο. Δεν είναι δύσκολο. Πρέπει απλά να κάνεις τη σωστή επιλογή. Αυτό είναι βρασμένο. Πάσε στο κεφάλι σου. Όχι. Για να δω και τα άλλα. Δεν θα τα δω. Έλα, χέστε με, μαλάκα Κώστα. Ωραία, ας τα πίσω και θα τα ξαναδιαλέξω. Όχι. Θα τα αφήσω γιατί δεν μου άρεσε αυτή η επιλογή που έκανα, τρόμαξα. Τελείωτε! Φέρε μου το άλλο και θα το σπάσω καριά στο κεφάλι μου. Δεν θα το κρατήσω καν, φέρ το μου. Θα κάνω μπαμ με το που το δώσεις. Φέρε μου ρικότα! Κάνεις μία ομαδική στο Messenger και βάζεις μέσα οικογένεια, δηλαδή μπαμπά, αδερφό, Μάικιους, Φελίσια, Λιδία, Νάσκαρη, Φουντούλη, Αγγελική, Τσιλιμπίου, κάποιες πρώην και την ίνσου. Δεν πειράζει, θα το δει όταν τελειώσει η δουλειά. Και στέλνεις απλά μία πάρα πολύ σοβαρή σου σέλφι. Αυτό, δεν λες τίποτα. Θέλω να τη δω πριν τη στείλεις. Ναι. Και τη στέλνεις απλά, αλλά για να... Σούπερ. Κούκλος είσαι. Θα σε θέλω πίσω η πρώην σου. Παίρνεις τηλέφωνο τον αδερφό σου και τον πείθεις ότι έχεις ξεμείνει στη Λαμία. Πρέπει να έρθει να σε μαζέψει. Δεν θυμάσαι πώς βρέθηκες εκεί και θέλεις απλά να γυρίσεις πίσω. Κοίτα. Δεν το σηκώνουν, παιδιά, κανένας. Τι, σας το λέω, σας το έχω πει, δεν θα τους σηκώσει κανείς, δεν με παίρνει κανένας σου παρά. 5 γίγκα. Τι 5 γίγκα, βρε μαλάκα, τι 5 γίγκα. Πήρα τηλέφωνο. Μου είπες ότι και να το κάνω και να με το σηκώσει παίρνω τον γίγκα. Ναι, αν σε Νικολέτα πάει... το παίρνω τον γίγκα. Μα το έκανα το challenge. Έλα ρε. Έλα ντε μόρτι, θα σε έπαιρνα τώρα τηλεφωνάκι, μιλούσα. Λοιπόν, άκου λίγο φίλε, να σου πω, έχω μείνει στη Λαμία ρε φίλε και πρέπει να έρθεις να με πάρεις. Στη Λαμία. Ναι. Φίλε, άκου, πρέπει να έρθεις με τα μάξια να πας στη Λαμία τώρα. Φίλε, δεν έχω βενζίνη, δεν βγαίνει. Καλά, το πιστεύω αυτό. Εντάξει, μπορεί να έρθει ο μπαμπάς. Κάτσε να τον πάρω τηλέφωνο, νομίζω μπορεί να σε πάρει. Ωραία, έλα, γεια. Έλα, γεια. Σε παίρνει ο αδερφός σου πάλι. Όντως. Έλα, ρε. Βρήκες. Όχι. Δεν μην το σηκώνει να θέλας, να ξέρεις, έχει μαλακιά τώρα. Έχω κάτι ξαδελφάκια από λευσίνα που κάνω γαμάτα πατάκια με το παπί. Νομίζω μας κατάλαβε. 6 γίγκα! Τι 6 γίγκα ρε μαλάκα, δεν έχει πετύχει. Δεν έχει πετύχει τίποτα ρε, τι θα κάνουμε, ντρέπομαι. Παίρνει τιμωρία, ναι. Γιατί, αυτό έκανα. Σταμάτα λίγο γάμο, το σταμάτα. Λοιπόν, η τιμωρία σου είναι ότι θα σου κάνω από τρίχο στη μικρή στο χέρι. Α! Λοιπόν, πόσα γίγκα. Καλά είστε σοβαροί! Πρέπει να μοιραστείς δημοσίως μία άβολη προσωπική στιγμή
που έζησες μαζί μου. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Αν θυμάσαι εσύ, be my guest. Άβολη προσωπική στιγμή. Περίμενε. Α, ναι, τι έχω. Τι, περίμενε, πες μου πρώτα. Όχι, δεν θα πω. Όχι, θα μου πεις αυτή. Ότι, τι, τι κάνει αυτή τώρα. Περίμενε, περίμενε. Εσύ δεν είσαι παρουσιάστρια, πάρ' τα τέτοια μου. Δεν έχει. Πες μου πρώτα τι. Τι, δεν υπάρχει πιθανότητα. Μην πεις ψέματα όμως. Γιατί δεν πω ψέματα. Πες κάτι που έγινε όντως. Ναι, κάτι που έγινε όντως. Όμως δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Στήριζε ένα ολόκληρο κρεβάτι σε τρεις τάβλες. Η βλαμμένη τύπησα, ρε, αλλά και νόμιζε ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Και ήταν ο κόσμος στο σπίτι και πήγαμε να κάνουμε κάτι. Να κοιμηθούμε, να κοιμηθούμε. Και σπάσε το κρεβάτι και σκοτωθήκαμε. Και άνοιξε η πόρτα και μπήκαν οι άνθρωποι να δουν να μας ζούμε. Λέω, μαλάκα, τι έκανα στο ξένο το σπίτι. Και κάνω έτσι το πάπλωμα και είχε δύο τάβλες. Ήμουν φοιτήτρια, το ζούσα. Μαλάκα, βάλ' το στο πάτωμα. Και μετά. Το έβαλα στο πάτωμα. Για 2,5 χρόνο στο πάτωμα. 100 γίγκα. Για να μην πω τίποτα άλλο, έλα, άντε. 100 γίγκα. Γιατί έχω άλλο ένα τέτοιο περίεργο. 100 γίγκα. Τα πήρα! 100! Πάρτα ρε, ξάπλωσες κάτω. Το έχει κάμερα. Από την ντροπή μου. Πού είσαι, μη δικό μα δει. Να ντραπεί πολύ, γιατί το κάνει πολλές φορές. Προχωράμε στο. Τι έχει κι άλλο, έχω 100 γίγκα. Κάσε! Παίρνεις τηλέφωνο αυτή τη φορά έναν πολύ αγαπημένο μας άνθρωπο, τον Ηλία Φουντούλη. Θα του πεις ότι θέλεις να ξανακάνετε μαλλιά της cooking. Έχεις ένα πρωτότυπο όμως κόνσεπτ αυτή τη φορά για τα μαλλιά της cooking. Θα είστε και οι δύο γυμνοί. Μα μου λέτε μαλακίες και μετά λες δεν τον έπεισες. Μα μου βλακίες, ποιος το έγραψε αυτό, εσύ. Όχι. Η Δάφνη το έγραψε. Δεν παρατήσω. Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν. Σας το είπα, σας τα λέω από την αρχή. Λοιπόν, η τιμωρία είναι. Έχω αυτό το κουτί εδώ, βάζεις το χεράκι σου μέσα. Πρέπει να βρεις τι είναι μέσα στο κουτί. Δεν υπάρχει θάνατο, όχι. Είναι κάτι ζωντανό, ναι ή όχι. Ναι, μην κοιτάς. Πόσο... Κοίτα με στα μάτια. Κοίτα με στα μάτια. Ωραία, άντε. Τελειώνει. Στα μάτια! Και πού θα ήθελα να βάλω το χέρι μου, ρε. Θα βάλω. Θα το βάλω εγώ. Είναι ζωντανά, ναι ή όχι. Κοίτα με στα μάτια. Δεν είδα, δεν έχω δει κάτι. Μην κοιτάς, γάμο το σπίτι. Εσύ το έχω. Το κάνω έτσι γιατί φοβάμαι. Έχει ζωντανό, μαλακά τι είναι. Είναι σκατζόχυρος. Μαλακά είναι σκατζόχυρος. Έχετε βάλει ένα σκατζόχυρο εδώ μέσα. Ω, μαλακά, είναι σκατζόχυρος. Όχι. Αφού έχει αγκάθια. Έχετε βάλει ένα κάκτο, κάκτος είναι. Είναι ο κάκτος από το ρόστινγκ. Δεν πάω, παιδιά, βαρέθηκα. Μαλάκα, το πέτυχα. Κάκτος. Ψεύτικος. Δεν είναι κάκτος. Περνάμε στο τελευταίο challenge για απόψε. Έχω αυτό εδώ που έχει αιρετή στα χέρια της. Το κρατάς στα χέρια σου για 45 δευτερόλεπτα και του δίνεις αγάπη. Αγάπη θα του δώσεις. Από μέσα το πιάνεις, όχι με τη σακούλα. Πώς τα σκέφτεται, μωρέ, αυτά. Πω, πω, πω! Δεν το πιάνω, ρε Άννα Μαρία, θα βρωμάει, δεν μπορώ να πιάσω το τιμόνι μετά. Ρε μαλακά, άμα βάλεις αντισηπτικό θα φύγει. Όχι, δεν φεύγει ψάρι, λέω, κάνει 300 κούκκι. Έλα, μωρέ μαλάκα, έλα. Έλα, Κώστα μου, έλα. Άμα ποιος από την ουρά πιάνει. Ναι, πιάνει. Η ουρά δεν βρωμάει πιο πολύ. Λοιπόν, 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εσύ δώσ' το. Εσύ. Εγώ το πιάνω. Εγώ γιατί δεν το φιλήσω, εγώ είμαι παρουσιάστρια. Σβήστε την εικόνα σε αυτό και βάλτε μόνο ήχο. Φίλα το. Εγώ το πιάνω. Είναι πολύ γλυστερό. Χαμογέλα λίγο. Πόσα ρε. 126. 126. Τα έξι του έχουν μείνει. 126. Πάμε από την αρχή να διαβάσουμε τα λοιπόν, ναι. Έχουμε κάνει την ομαδική. Έχω στείλει τη φωτογραφία μου. Λέει, στεναχωρήθηκα η κοπέλα μου. Όπως πάντα. Τι έπαθες ρε Ιλουμινάτη ο πατέρας μου. Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό. Η Τσιλιμπίου στέλνει φρύδι σηκωμένο. Όλο τέτοιο. Κωστιάνο ότι γίνεται ο αδερφός μου τρώει κάτι. Η κοπέλα μου στέλνει και αυτή selfie. Η Λιδία, τι παίζουμε, τι κάνουμε η Τζίντζερ, η Δουκά, πού βρίσκουμε, τι είναι εδώ. Και ο Ηλίας Φουντούλης αποχώρησε και την ομάδα. Για τις απαντήσεις και την αποχώρηση του Φουντούλη, δώστε μου άλλα 10. Τι ζητάω, καλή κυρία. Γι' αυτό δεν θα πάρω γίγκα. 140. Άντε, γεια! 246 γίγκα για τα λάνια. Σου είπε 140 σύνολο. Σου έδωσε τα 10 παραπάνω που μας έχεις πρίξει το. Συγγνώμη, έφαγα τη χαστούκα και δεν θα δώσετε τίποτα. Έλα, συγγνώμη, με συγχωρείτε τη χαστούκα. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Έλα. Αυτό ήταν πως πέρασες, είδες πως είναι να άρχισε καλεσμένος. Λοιπόν, τώρα λες, κάνε subscribe στο κανάλι του Σίγιο. Κάντε subscribe στο κανάλι του Σίγιο εδώ και εδώ και εδώ. Για να μην χάσεις καμία από τις επεισοδιάρες που έρχονται. Για να μην...
σε καμία από τις μυρωδιές που έρχονται. Και άσε τα σχόλιά σου κάτω με το πότε είδες πρώτη φορά μαλλιά της στο YouTube. Λογικά αφού είδες πρώτα μου για YouTube. Αυτά μας είπε ο Κώστας βγάζοντάς μας την ψυχή, μην ξεχάσετε να κάνετε. 246. 246. Πες γεια. Γεια. Τιου μιου μιου. Σε συχαίνομαι. 246. Σε συχαίνομαι πραγματικά. 6.